Λοιπόν, η έκδοση είναι αυτή, το 48σέλιδο, αυτό που περιέγραψες, το οποίο κυκλοφορεί με την κυριακάτικη σημερινή, μαζί με ένα CD, Χοές, από την ποιητική συλλογή της Κλέρης Αγγελίδου, σε μουσική Γιώργου Θεοφάνους, από την μοναδική φωνή της Μαρινέλλας, του Κώστα Μακεδόνα και του Δήμου Αναστασιάδη. Όταν η φωνή της Μαρινέλλας μετατρέπεται σε φωνή του Γρηγόρη Αυξεντίου και φωνάζει στον κυπριακό ελληνισμό «Γρηγορείτε», και όταν η φωνή του Κώστα Μακεδόνα περιγράφει μια ασύλληπτη στιγμή στα τελευταία λεπτά του μελοθάνατου Ανδρέα Παναγίδη, ο οποίος ζήτησε πριν οδηγηθεί στην Αγχώνη να του φέρουν τον πατέρα και τον γιο του για να περάσει μαζί τους τις τελευταίες στιγμές, ο πατέρας έρχεται και φέρνει μαζί του ένα άσπρο μαντήλι, το οποίο περνάει από το σηματόμπλεγμα, και μπροστά στα μάτια του εγγονού χορεύουν τον χορό της Λεβεντιάς. Όταν λοιπόν αυτά και πολλά άλλα ποίηματα τραγουδιούνται από αυτούς τους καλλιτέχνες με μια μοναδική ερμηνεία, είναι ίσως η κινητήριος δύναμη που θα μας πρόξει ξανά μακριά από την μπόχα, τη δυσοδεία των ημερών μας, μακριά από τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής που οδήγησαν τον τόπο μας στον αστερισμό των μνημονίων και μας οδηγούν καθημερινά στο συμβιβασμό μας και με την τουρκική κατοχή. Ο Δίας αναλαμβάνει πάλι την πρωτοβουλία και επιστρέφει την προσοχή των Κυπρίων πολιτών σε ό,τι πιο αγνό και φωτεινό έχει να επιδείξει αυτός ο τόπος. Είναι αυτό που λέμε, ότι οι λαοί που δεν ξεχνούν την ιστορία τους, έχουν μέλλον και βλέπουν με αισιοδοξία όλο αυτό που έρχεται. Το είπε ο Γκέτε με ένα διαφορετικό τρόπο, το ίδιο όμως κατανοητό όπως το είπες και εσύ, ότι δηλαδή κανείς δεν αξίζει την ελευθερία του, εκτός και να αγωνίζεται καθημερινά για αυτήν. Εκεί λοιπόν στρέφουμε τα βλέμματα όλων των συμπολιτών μας, με αυτή εδώ την ποιητική συλλογή. Και έχουμε και αύριο συγκεκριμένη εκδήλωση στα φυλακισμένα μνήματα στην παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε 10.30 ώρα, ναι, σε μια σεμνή και λιτή τελετή, στον χώρο όπου ανέδειξε τον μεγάλο ηρωισμό της φυλής μας, εκεί όπου αμούστακα παιδιά στην ουσία αψήφισαν τον ίδιο τον θάνατο και οδηγήθηκαν στις αγχώνες της Λευτεριάς. Θα παρουσιαστεί αυτή η μουσική πανδεσία, αν θέλεις, παρουσία όλης της πολιτικής, πολιτιακής και εκκλησιαστικής ηγεσίας. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι στην κάθε βιβλιοθήκη των συμπολιτών μας αυτό το έργο, γιατί από εδώ ακριβώς θα αντλήσουμε ξανά τα παραδείγματα, θα επιστρέψουμε ξανά σε εκείνα που ενέπνευσαν αυτό το λαό και μεγαλούργησε. Οδηγήθηκε στα μικρά μεγάλα θαύματα, μακριά από τα μικρά ασήμαντα και ευτελή που μας οδήγησαν στον, μάλιστα, πάτο της καταστροφής. Άρα, κυριακάτικη σημερινή, όλο αυτό που περιέγραψε και ο Χρύσανθος, και θα δώσει για άλλη μια φορά μαζικά τον παρόν. Στην τιμή των, ναι, 3,90 €, μέρος αυτού του ποσού θα δοθεί στο Μέλαθρο Αγωνιστών, το οποίο είναι και η μοναδική, ίσως εξειδικευμένη μονάδα αντιμετώπισης πολύ σοβαρών περιστατικών. Μάλιστα. Που δίνει τη δυνατότητα σε πολλούς να επιστρέψουν ξανά στην κοινωνία και, έτσι, να ζήσουν όλο αυτό που είχαν πριν από τα δικά τους περιστατικά. Χρύσανθε, ευχαριστούμε. Κάθε επιτυχία και σε αυτή την προσπάθεια.